Σε νέες περίεργες δηλώσεις, προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας πως αν και η Τουρκία δεν έχει βλέψει στα εδάφη, στις θάλασσες ή στην κυριαρχία μιας χώρας, ωστόσο έχει στριμωχτεί στα 780.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πως σε περίπτωση υποχώρησης κάποιοι και αυτά θα τα θεωρήσουν πολλά. Πιο συγκεκριμένα, ο Ερντογάν είπε: «Πιστεύω ότι αυτά τα μηνύματά μας θα διαβαστούν σωστά στη δύσκολη περίοδο που περνάει η εποχή μας. Όπως λέγαμε πάντοτε, εμείς δεν έχουμε βλέψει στα εδάφη, στη θάλασσα, την κυριαρχία ή τις εσωτερικές υποθέσεις καμίας χώρας. Εμείς προσπαθούμε μόνο να προστατεύσουμε την πατρίδα μας υπό την καθοδήγηση των προγόνων μας που έλεγαν: Αν θέλετε ειρήνη και ευημερία, ετοιμαστείτε για πόλεμο». Και πρόσθεσε: «Για να επιβιώσει η Τουρκία, πρέπει να είναι ισχυρή σε κάθε τομέα, ιδιαίτερα στην αμυντική βιομηχανία, και να αυτοβελτιώνεται συνεχώς. Σε αντίθετη περίπτωση, αν υποχωρούσαμε, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θα θεωρούσαν και για εμάς πολλά ακόμα και τα υφιστάμενα 780.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα της σημερινής πατρίδας όπου έχουμε στριμωχτεί. Έχοντας επίγνωση αυτού του γεγονότος, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε το στρατό μας χωρίς να τρέφουμε εχθρότητα προς κανένα». Τυχαία ή όχι, σίγουρα η δήλωση του Τούρκου Προέδρου μας βάζει σε σκέψεις, καθώς σε αυτό το ευμετάβλητο γεωπολιτικό σκηνικό και έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται στον απόϊχο του πρόσφατου πολέμου στη Μέση Ανατολή, η Τουρκία θα ενισχύσει περαιτέρω τη δύναμη αποτροπής της, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού της ίσως την επέκταση των εδαφών της, καθότι αισθάνεται στριμωγμένη στα χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα της επικράτειάς της.